Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 15 Απριλίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΥΒΙ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δύο επιστολές απέστειλαν τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρώτη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, όσον αφορά το ζήτημα των παράλληλων πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ με τη δημιουργία του αθέμητου ανταγωνισμού, καθώς η δεύτερη απευθύνθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για τις ειδοποιήσεις των ιδιωτικών παρόχων ενέργειας όσον αφορά τη διακοπή παροχής ρεύματος στις επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση είναι κλειστές λόγω της πανδημίας. Για να μας ενημερώσει για τις επιστολές αυτές, καθώς να συζητήσουμε και γενικότερα για το τι συμβαίνει στον επαγγελματικό κόσμο, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΥΒΙ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κύριε Αντώνη Γραβάνη. Κύριε Γραβάνη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το τι ακριβώς συμπεριελάμβαναν οι δύο αυτές επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν τις τελευταίες ημέρες από τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βασικά στείλαμε δύο επιστολές χθες. Η μία προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου του η ηλεκτρική ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα φυσικά, όσον αφορά φαινόμενα που διαπιστώσαμε και για να το πούμε έτσι, και για διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι το οποίο το θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας, την ώρα που όλοι και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις δίνουν αγώνα για να μπορέσουν να επιβιώσουν, που πολλές επιχειρήσεις κλείσανε με κρατική εντολή, που όλες πλέον υποχρεώσαν να στέλνονται να έχουμε διακοπές ρεύματος σε επιχειρήσεις και αλλά ακόμη και σε νοικοκυριά. Οπότε ζητούμε να γίνει παρέμβαση από τον Υπουργό προς τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι επιχειρήσεις και ότι πρέπει έχουν έξοδα, οπότε πρέπει να έχουν και έσοδα. Από εκεί πέρα όμως αυτή είναι μία περίοδος. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, αλλά αυτή είναι μια περίοδος που είμαστε όλοι, που την αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί και πρέπει, φυσικά δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε θεωρούμε ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι απαράδεκτο. Ενημερωθήκαμε ότι δεν έχει υπάρξει εν μέσω της πανδημίας κάποια ούτε διαφορετική οδηγία και ότι συνεχίζονται κανονικά να έρχονται εντολές και στη ΔΔΕ για διακοπή ρεύματος. Οπότε ζητούμε από τον Υπουργό να παρέμβει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και η δεύτερη... Ορίστε. Να παρέμβει και άμεσα, μάλιστα. Βέβαια, να παρέμβει και άμεσα, γιατί είναι απαράδεκτο να έχουμε αυτή την περίοδο που όλοι βάζουμε πλάτη, να έχουμε φαινόμενα επιχειρήσεις να μην έχουν ρεύμα και αυτό να τους οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη καταστροφή από ό,τι αυτοί αντιμετωπίζουν ήδη. Γιατί πολλές επιχειρήσεις το ρεύμα τους χρειάζονται για να συντηρήσουν προϊόντα και οτιδήποτε. Αλλά αυτό φορά οποιουσδήποτε. Αυτή την περίοδο μέχρι να τελειώσει η πανδημία πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει διαφυγόντα κέρδη. Ας έχουν και οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος κάποια διαφυγόντα κέρδη, τα οποία θα τα πάρουν μετά, δεν θα τα χάσουν. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν λοιπόν η επιστολή μας και ζητήσαμε άμεσα την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη. Και η δεύτερη επιστολή είναι προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, όσον αφορά το θέμα που έχουν θίξει και πολλοί εμπορικοί σύλλογοι στη χώρα, της πώλησης προϊόντων που δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης από τα μεγάλα μάρκετ, δημιουργώντας έτσι έναν αθέμητο ανταγωνισμό στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, τα οποία υποχρεωτικά κλείσανε από το κράτος. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μια απόφαση η οποία ήταν απαραίτητη για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Πάντα θα στηρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση ήταν να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης, φυσικά. Τα οποία προϊόντα δεν είναι δηλαδή ότι άμεσα είναι αναγκαία για τους καταναλωτές. Και όμως τα μάρκετ συνεχίζουν μεγάλες αλυσίδες και μεγάλα μάρκετ να τα πουλάνε, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές κλείσανε. Οπότε το θέσαμε και αυτό το θέμα στον Υπουργό για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η αδικία. Μάλιστα. Δεν λάβατε κάποια απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Όχι, ακόμη δεν.
Απλά ούτως ή άλλως όλα τα θέματα που θέτουμε, εμείς επανερχόμαστε, τα παρακολουθούμε. Βλέπουμε μέχρι στιγμής, και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι η κυβέρνηση, εκτός το ότι θέλει να βοηθήσει και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα εν μέσω της πανδημίας, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν και ανοιχτά τα αυτιά. Πολλές προτάσεις μας γίνονται αποδεκτές. Τα μέτρα που εξαγγείλθησαν από την αρχή έχουν αλλάξει πολλές φορές προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλές προτάσεις, τις οποίες είχαμε συζητήσει και μαζί, έγιναν αποδεκτές. Όπως και το γεγονός ότι πλέον τα 800 ευρώ θα τα πάρουν όλες οι επιχειρήσεις που η κωδική τους δραστηριότητας είναι σε αυτούς που κλείσαν από το κράτος και σε αυτούς που θεωρούνται ότι πλήττονται. Και οι μορφές επιχειρήσεων εκτός από τομικές επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες και τα νομικά πρόσωπα εκτός από ΑΕ. Και επίσης αυτοί που, οι επιχειρήσεις που απασχολούν και πάνω από 5 άτομα έως 20 άτομα έγινε προσωπικό. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σωστό, γιατί οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν μέχρι 5 άτομα, με αυτό το μέτρο μάλλον, αν ίσχυε, πολλές επιχειρήσεις αδίκως θα ήταν έξω από αυτή την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Γενικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ακόμη πρέπει να διορθωθούν, κυρίως όσον αφορά την επιπλέον κωδικούς δραστηριότητες και επιχειρήσεις που μπορεί η κωδική του δραστηριότητα σε αυτή τη στιγμή να μην είναι στους πληττόμενους και όμως να έχουν πολύ μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών. Και έτσι, ενώ πλήττον τόσο κάποιες άλλες, να μην έχουν το δικαίωμα να μπουν σε κανένα από τα ευνοϊκά μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις. Βλέπουμε, έγινε και μια αυτή τη στιγμή ανακοίνωση ότι όλες αυτά τα μέτρα θα συνεχίσουν και για τον Μάιο. Είμαστε εδώ συνεχώς για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Κύριε Γραβάνη, διανύουμε την μεγάλη εβδομάδα, αλλά όπως όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει, αυτό το Πάσχα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, καθώς βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τις δικές σας ευχές για την μεγάλη εβδομάδα, αλλά και την Ανάσταση. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής μας, των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής μας, των τοπικών μας προϊόντων. Οπότε φέτος στις αγορές μας να επιλέξουμε επιχειρήσεις της γειτονιάς μας και τοπικά μας προϊόντα. Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ο γείτονας, ο φίλος, ο συγγενής. Πρέπει να τους στηρίξουμε για να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα και μέσα σε αυτή την κρίση είναι καλό να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Στηρίζουμε λοιπόν την τοπική επιχειρηματικότητα στις αγορές μας και φυσικά είναι ένα διαφορετικό, όπως είπατε και εσείς, Πάσχα. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Είναι μια περίοδος που πρέπει να δείξουμε μια κοινωνική υπευθυνότητα και να είμαστε μακριά από τους δικούς μας και τους αγαπημένους ανθρώπους. Το σημαντικό όμως είναι την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι εδώ και όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό που μας βρήκε, να μπορούμε ξανά όλοι μαζί να χαρούμε, να χαρούμε τις απλές καθημερινές στιγμές. Μάλιστα, κύριε Γραβάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Με τον κορονοϊό να εξακολουθεί να απειλεί την δημόσια υγεία, ξεκινούν αυτές τις μέρες εν ώψη της μεγάλης εβδομάδας αλλά και του Πάσχα η σαρωτική έλεγχη σε ολόκληρη την Ελλάδα για όλους όσους επιχειρούν να παραβιάσουν τα περιοριστικά μέτρα. Για να συζητήσουμε πάνω στο σοβαρό αυτό ζήτημα, καλέσαμε και φιλοξενούμε τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, κύριο Θέμη Ζενετίδη. Κύριε Ζενετίδη, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τι κάνετε? Βρισκόμαστε σε αναμονή των νέων μέτρων, των οποίων θα ανακοινωθούν για αυτές τις μέρες και σίγουρα θα είναι πιο τσουχτερά τα πρόστιμα και πολύ πιο αυστηρή η έλεγχη, κύριε Τζενετίδη, καθώς είμαστε εδώ να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας και να τους αποτρέψουμε από τις μαζόξεις και από τις συγκεντρώσεις αυτές τις μέρες προς όφελος της δημόσιας υγείας. Ασφαλώς, κοιτάξτε, ο Δήμος Κομοτηνής
είναι ικανοποιημένος σε κάποιο βαθμό που, και σε μεγάλο βαθμό που ανταποκρίθηκαν οι δημότες όσον αφορά τις απαγορεύσεις και πειθαρχίες που επιτρέπει η πραγματικότητα της εποχής για να προφυλάξουμε τη μετάδοση του κορονοϊού, εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Πολιτικής Προστασίας και αυτές τις οποίες είχε επιβάλει ο Δήμος Κομωτινής μέσω των μαζικής ενημέρωσης ή διαμέσου του Δημάρχου και των εκπροσώπων. Βασικά θα πρέπει εμείς σαν δημότες, και το λέμε ξανά όπως ακριβώς γίνεται και από την κυβέρνηση δια του στόματος του εκπροσώπου ή της δημόσιας υγείας ή της πολιτικής προστασίας κ. Καταλιά, ότι θα πρέπει να συνεχίσουν τα μέτρα, να μην επαναπαυτούμε εν ώψη του Μεγάλου Σαββάτου και Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή γενικά μέσα στο Πάσχα, για να μπορέσουμε να απαγορεύσουμε μόνοι μας τις μετακινήσεις, να αποφύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις στα σπίτια ακόμη και την απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από μόνοι μας. Δεν θα επιτρέπονται, δηλαδή, εξετάζεται και ένα ενδεχόμενο και από την κυβέρνηση, να μην επιτρέπονται οι μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Μην τυχόν δηλαδή επαναπαυτούμε. Τα μέτρα έχουν αυστηροποιηθεί, θα αυστηροποιηθούν και περισσότερο, για να μην υπάρξει ενδεχομένως να υπάρξει και μια καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μέσα στο Πάσχα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε μια και έξω την πόρτα του κορονοϊού μέσα στα σπίτια μας, ούτως ώστε γιατί έχουν βάλει ένα ορόσημο μέχρι τις 27 Απριλίου, από εκεί και πέρα μετά θα φανεί πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Μάιο, αν τα μέτρα είναι πιο σφιχτά ή αν είναι λίγο χαλαρωτικά. Μάλιστα, γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι δημότες να προσέξουμε τις μετακινήσεις μας, τις επαφές μας, να παίρνουμε τα μέτρα μας, να κάνουμε ένα Πάσχα ελληνικό στα σπίτια μας, όπως ακριβώς το έχουμε ξαναπεί, να καταναλώσουμε τα δικά μας τα προϊόντα, ώστε να περάσουμε ένα Πάσχα το οποίο βέβαια θα είναι διαφορετικό από κάθε άλλο, αλλά θα καθόμαστε, το θυμόμαστε όλοι μαζί όταν θα είμαστε υγιείς, με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας, με τους αδερφούς μας και τους γονείς μας. Έτσι ακριβώς. Και σίγουρα οι έλεγχοι θα αυστηροποιηθούν εκείνες τις ημέρες και για τις υπεραστικές μετακινήσεις, καθώς δεν θα πρέπει να γίνει η διασπορά του ιού σε περιπτώσεις που κάποιοι θέλουν να επισκεφτούν φίλους αλλά και συγγενείς σε διάφορους οικισμούς εκτός πόλης. Ναι, όπως είπαμε, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας θα διατηρηθούν και μετά τις 27 Απριλίου, πιθανόν ακόμη για κανένα δύο εβδομάδες. Όμως στις 27 Απριλίου θα υπάρξει ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για το Μάιο, όπως είπαμε, ο οποίος θα είναι ο μήνας του απεγκλωβισμού και της διαρκής πανεκκίνησης της παραγωγικής δραστηριότητας. Εφόσον η εξέλιξη της επιδημιολογίας αυτής, υπάρχει μια φθήνουσα κατάσταση, μια φθήνουσα πορεία. Όπως ακριβώς το συζητάνε και στην κυβέρνηση. Ωραία. Οπότε αναμένουμε και τις τελευταίες εξελίξεις για να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας. Κύριε Ντενετή, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Παραδόθηκαν χθες, Μεγάλη Τρίτη, 27 ασπίδες προστασίας προσώπου στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαριτόπουλο, από το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Κομωτινής, ώστε να παραδοθούν στην παθολογική κλινική του Σεισμανόγλου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής για την ασφάλεια του ιατρικού αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του πρώτου εργαστηριακού κέντρου, για το οποίο, για την ενέργεια αυτή, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η διευθύντρια του κέντρου, η κυρία Μέρη Δαργενίδου. Κυρία Δαργενίδου, σας καλησπέρισμα. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Το εργαστηριακό κέντρο, αφού στάθμισε τις καταστάσεις, τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, ήθελε να συμβάλλει στη στήριξη του συστήματος υγείας και περισσότερο μάλλον του νοσοκομείου της πόλης μας. Θέλαμε λίγο να δημιουργήσουμε, διότι από τη στιγμή που έκλεισαν και τα σχολεία έλειψε η δημιουργικότητα στον χώρο του σχολείου, οπότε πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε αυτές τις μάσκες. Μάλιστα, πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας αυτή και ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε και ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και του δικού μας νοσοκομείου. Ναι. Πώς μέρες χρειάστηκε για να κατασκευαστούν οι μάσκες αυτές, κυρία Δαργενίδου? Χρειάστηκαν 8 εργάσιμες ημέρες, γιατί οι εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το πολύ 4 κομμάτια
στο 24ωρο. Βέβαια με τη βοήθεια λιγάκι και του Εσπερινού ΕΠΑΛ που είχαν έναν 3D εκτυπωτική μας τον διέθεσαν, αυξήσαμε λιγάκι την παραγωγή. Οπότε καταφέραμε σε 8 μέρες και βγάλαμε 27 τέτοιες μάσκες. Μάλιστα. Σίγουρα στο έργο αυτό συντέλεσαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί του εργαστηριακού κέντρου, οι οποίοι βοήθησαν να υλοποιηθεί η δράση αυτή. Ναι, ο κύριος Κασάπης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου ηλεκτρονικής και αυτοματισμών, είναι ένα εργαστήριο στο οποίο υπάρχουν πολλές καινοτομίες οι οποίες διδάσκονται και μπορούν να εκπληρωθούν. Μέσα σε αυτές ήταν και ο 3D εκτυπωτής που συνεκαλέσει στην κατασκευή των, αυτών των μασκών. Ο ρόλος της τεχνικής εκπαίδευσης άλλωστε είναι τέτοιος να διαδραματίζει πάντα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική προσφορά. Αυτή η προσφορά είναι πάντα αξιόλογη. Έτσι ακριβώς. Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλες προμήθειες όσον αφορά τις τριδιάστατες αυτές μάσκες, υπάρχει δυνατότητα από το εργαστηριακό κέντρο για την παραγωγή τους? Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προς το παρόν είμαστε λίγο στην εξεύρεση των υλικών, γιατί όπως ξέρετε με κλειστά τα καταστήματα είναι δύσκολο να προμηθευτούμε τα υλικά. Και είμαστε λίγο στην αναζήτηση πάλι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική δράση και αξιέπαινη και συνεισφέρει ενεργά τα μέγιστα στην, και στη δημόσια υγεία και στην κοινωνία. Κύριε Δαργενίδου, να πούμε και δύο λόγια για το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Κομωτινής. Υπό κανονικές συνθήκες, τώρα θα μιλούσαμε για επιτεύγματα των μαθητών μας, όπως και πέρσι είχαμε την έκθεση μαθητικών κατασκευών με τα έξυπνα φανάρια, το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο. Θα είχαμε πάλι να παρουσιάσουμε τέτοια έργα μαθητικά, αλλά μας προλάβαν οι καταστάσεις. Το εργαστηριακό κέντρο έχει 18 εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν όλους τους μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης των τριών τεχνικών σχολείων, καθώς και του δημοσίου ΙΕΚ που υπάρχει στην πόλη μας. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να έχουμε, ευτυχώς έχουμε μάλλον τη στήριξη του Δήμου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσφέρει απλόχερα υλικά, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς την τεχνική εκπαίδευση και στους μαθητές. Μάλιστα. Πόσο καιρό μετράει η λειτουργία το εργαστηριακό κέντρο Κομωτινής? Το εργαστηριακό κέντρο είναι αρκετά χρόνια, είναι πάνω από 15 χρόνια. Μάλιστα. Και η πορεία του φυσικά είναι ανωδική και στις κατασκευές και σε όλες τις δράσεις. Ναι, όλο και περισσότερο. Κοιτάμε απλώς να κάνουμε λίγο ένα άνοιγμα στην κοινωνία για να καταλάβουν ότι η τεχνική εκπαίδευση δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη γενική. Μάλιστα. Κυρία Δαργενίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, στις οικογένειες με ψυχική δύναμη, θετική ενέργεια, με αλληλεγγύη, αλλά κυρίως με υγεία στις μέρες μας. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε. Τα φάρμακα διεκτερεύουν για σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου, αλλά και αύριο Μεγάλη Πέμπτη 16 του μηνός. Πρόνωση του καιρού της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου.
Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.rodopina.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.